Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και τον Πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Κυριόπουλο, για την τιμητική πρόσκληση να πούμε την άποψη των γιατρών στο πλαίσιο των υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μέσα σε όλα τα άσχημα που μας έφερε αυτή η πανδημία, έχει φέρει και λίγα καλά. Ένα από τα λίγα καλά είναι ότι ανέδειξε την ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τάχιστη εφαρμογή των υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην κοινωνία. Και αυτό το ζούμε καθημερινά. Λόγου χάρη, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Θηρέο, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, αυτό που ακούγαμε συνέχεια ήταν «μείνετε σπίτι και πάρτε το γιατρό σας τηλέφωνο». Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια πρωτόγονη έστω, αλλά μία μορφή παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους ασθενείς μας. Και δούλεψε καλά. Και πρέπει να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι στο πρώτο κύμα ανταποκρίθηκαν και ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που θα πήγαινε στα δημόσια νοσοκομεία και θα λειτουργούσε και θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση στις υπηρεσίες έμεινε στο σπίτι. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Μία άλλη εφαρμογή που έχει ξεκινήσει πρόσφατα και είναι και αυτή μια καινοτομία, είτε η άλλη συνταγογράφηση. Και αυτή μέσα στο κύμα της πανδημίας υλοποιήθηκε, έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά η πανδημία έκανε ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη να υπάρχει, αλλά είναι και ένα παράδειγμα που θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η εφαρμογή μέτρων χωρίς επαρκή ενημέρωση των πολιτών για το τι μπορεί να περιμένουν μέσα από αυτά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πολλοί λόγου χάρη πολίτες αυτό το εξέλαβαν ως μια μορφή delivery συνταγών και φαρμάκων. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η άειλη συνταγογράφηση προϋποθέτει άριστη γνώση του ιστορικού του ασθενούς και βέβαια προϋποθέτει σίγουρα μια επαφή και κλινική εξέταση από τον γιατρό, προκειμένου στη συνέχεια σε μία χρόνια βάση να συνταγογραφεί ο γιατρός. Αυτές είναι οι ίσως προβλήματα, το ότι δεν έχουμε επαρκώς εξηγήσει στους πολίτες τι μπορεί να περιμένουν μέσα από αυτές τις εφαρμογές. Και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχουμε στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της τηλεϊατρικής θα είναι να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο το προσωπικό, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, αλλά και τους πολίτες στην ορθή χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο. Θα χρειαστεί αρκετό καιρό και μεγάλη προσπάθεια, διότι πρέπει να αλλάξουμε γενικά τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία και οι πολίτες το θέμα των υπηρεσιών, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Τώρα, για να προχωρήσω την ομιλία μου, θα ξεκινήσω κι εγώ με τον ορισμό. Τι εννοούμε όταν λέμε παροχή τηλεϊατρική? Είναι παροχή ιατρικής περίθαλψης σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας από επαγγελματίες του χώρου της υγείας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας, τη διάγνωση, την αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα, την εκτίμηση μιας ιατρικής κατάστασης, όπως επίσης και τη συνεχή εκπαίδευση. Ακόμα και αυτό που κάνουμε σε καθημερινή πλέον βάση μεταξύ μας, να συζητάμε διαδικτυακά για προβλήματα στα συνεδριά μας, είναι και αυτό μια εφαρμογή με την ευρύ έννοια του όρου της τηλεϊατρικής. Ο κύριος σκοπός της τηλεϊατρικής είναι να επιτρέψει στους γιατρούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέρος όπου βρίσκεται ο ασθενής, χρησιμοποιώντας συνδυασμό από βίντεο, ήχο, δεδομένα και εικόνες. Οι εφαρμογές, οι κυριότερες εφαρμογές της τηλεϊατρικής είναι η τηλεδιάγνωση, παύλα τηλεσυμβουλευτική, η τηλεσυνδιάσκεψη ιατρικών ομάδων, όπου συνάδελφοι γιατροί συζητάνε σύνθετα ιατρικά προβλήματα με άλλους συναδέλφους από όλη την Ιφίλιο, η τηλεμετρία και η παρακολούθηση, μια πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου παράμετρος της τηλεϊατρικής, μια παράμετρος που αυτή τη στιγμή πολλοί από εμάς τη φοράμε και στο χέρι μας. Το περίφημο ρολόι της Apple πολλές φορές έχει σώσει ζωές και υπάρχουν περιστατικά στις ΗΠΑ που έχει βοηθήσει. Η τηλεεκπαίδευση,
με συγχωρείτε, η τηλεεκπαίδευση, η τηλεθεραπεία και τέλος και η συνταγογράφηση, όπως είπα, είναι μία μορφή παροχής ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση. Πιο εξειδικευμένα, η τηλεεκπαίδευση καλύπτει τις ανάγκες του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για ενημέρωση. Επιπλέον, εξασφαλίζει και εκπαίδευση των πολιτών πάνω σε θέματα αγωγής υγείας και δημόσιας υγείας. Η τηλεδιάσκεψη καλύπτει την απόσταση, την αποαπόσταση μελέτη από ειδικούς των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων. Η τηλεθεραπεία καλύπτει την παρακολούθηση των ασθενών από απόσταση από εξειδικευμένους γιατρούς, εφόσον ο ασθενής έχει πρόσβαση σε κάποια έστω προστοβάθμια φροντίδα υγείας ή ακόμα και από το σπίτι του. Και τέλος, η τηλεσυμβουλευτική, πέραν των συμβουλών που μπορούμε να δώσουμε στους ασθενείς μας, καλύπτει και την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ειδικών από μεγάλη απόσταση. Τομείς της ιατρικής που αυτή τη στιγμή ευρέως χρησιμοποιείται η τεχνολογία είναι η ακτινολογία, η δερματολογία, η παθολογοανατομία, η αιματολογία, η οφθαλμολογία, η χειρουργική, η καρδιολογία και εδώ δεν φαίνεται άλλη μία ειδικότητα που είναι η ψυχιατρική και που στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμα και τεχνικές προδιαγραφές, έχει ευρύ εφαρμογή. Το μεγάλο πρόβλημα στη επέκταση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, κατά τη γνώμη μας, είναι το νομικό πλαίσιο. Όπως είπε και ο κύριος Θηραίος, βασίζεται σε ένα νόμο αυτή τη στιγμή του 2011, του 3984, όπου εκεί αναφέρεται ότι η βασική ευθύνη για τις υπηρεσίες αυτές την έχει ο θεράπων γιατρός. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη έγκριση χρησιμοποίησης των υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο θεράπων γιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του. Οι οδηγίες των νοσοκομείων και μονάδων υγείας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι συμβουλευτικές και σε καμιά περίπτωση υποχρεωτικές. Αυτό το πλαίσιο θέλει αναμόρφωση, θέλει βελτίωση, θέλει συζήτηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Έτσι λοιπόν, κατά την εκτίμησή μας, και έχουμε ήδη εκδώσει ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μία εγκύκλιο προς τους ιατρικούς συλλόγους, δεν είναι ρυθμισμένη από την κείμενη νομοθεσία. Η ευθύνη για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω τηλεϊατρικής βαρύνει αποκλειστικά τον ιατρό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3984. Θα μπορούσε λοιπόν έτσι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων να θεωρηθεί πλανοδιακή άσκηση της ιατρικής και συνεπώς να επισύρει κυρώσεις όσον αφορά ασθενείς που κατοικούν εκτός των ορίων του ιατρικού συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες. Η συνταγογράφηση συσκευασμάτων μπορεί να βρίσκεται σε αντίθεση με τις οδηγίες του ΕΟΠΗ. Σε περίπτωση λανθασμένης διάγνωσης θεραπείας, να αποτελέσει λόγω ευθύνης του ιατρού, λόγω της μη διενέργειας αυτοπρόσωπης κλινικής εξέτασης. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ειδικά στη χώρα μας η αναγκαιότητα υπηρεσιών τηλεϊατρικής είναι μεγάλη. Για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια. Η χώρα μας έχει γεωγραφικές και δημογραφικές ιδιομορφίες, μικρά νησιά, απομακρυσμένες περιοχές, ορεινούς όγκους. Ο τουρισμός σε απομακρυσμένα σημεία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ιδιαίτερα μεγάλος από άποψη πληθυσμού. Υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές με συναδέλφους οι οποίοι σε εξειδικευμένα θέματα δεν έχουν την επαρκή γνώση και άρα θα μπορούσαν να βοηθούν πάρα πολύ από τις υπηρεσίες και την κοινωνία που θα μπορούσαν να έχουν με κάποιον ειδικό σε κάποιο κεντρικό νοσοκομείο. Παρατηρείται επίσης μεγάλη συσσόρευση ιατρικών υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και τέλος, υπάρχει ανισοκατανομή του προσωπικού των νοσοκομείων και έλλειψη σοβαρών υποδομών στα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Τα ωφέλη για τους γιατρούς είναι πολλά και μεγάλα, όπως είναι και τα ωφέλη για τους ασθενείς. Ενδεικτικά αναφέρω ότι με τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής μπορούμε να έχουμε απομακρυσμένη βοήθεια στη διάγνωσή μας, άμεση παρέμβαση εφόσον είναι αναγκαίο, ιατρικά συμβούλια εξ αποστάσεως, πρόσβαση στο αρχείο των ασθενών, επικοινωνία με συναδέλφους, εκπαίδευση. Τα ωφέλη για τους ασθενείς.
άμεση επαφή με τους γιατρούς τους, βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης, ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η απόσταση, το έλλειμμα που υπάρχει στις υπηρεσίες, επειδή ακριβώς είναι σε απομακρυσμένο σημείο της χώρας, θα μειωθεί, ενημέρωση για θέματα δημόσιας υγείας και τέλος, μείωση του κόστους θεραπείας για τους ίδιους ασθενείς και το σύστημα υγείας. Η θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι ξεκάθαρη. Η τηλεϊατρική αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για έκτακτες καταστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική πράξη και την κλινική εξέταση από τον γιατρό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενημέρωση και συνένεση του εξεταζομένου. Τα σοβαρά θέματα προς επίλυση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι πρωτίστως στο νομικό πλαίσιο. Αντιμετώπιση των θεμάτων ιδιωτικότητας. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών. Αναβάθμιση των δικτύων. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το 5G θα αποτελέσει πραγματικά, θα δώσει μια τεράστια όθηση στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, όπως και το δίκτυο οπτικών ινών. Και τέλος, χρειάζεται επιδότηση των απαραίτητων επενδύσεων τόσο σε τεχνολογική υποδομή, όσο και σε εκπαίδευση του προσωπικού και επίσης και σε εκπαίδευση της κοινωνίας για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα σύγχρονα εργαλεία. Δεδομένων λοιπόν των συνθήκων που επικρατούν και λόγω της πανδημίας COVID-19, προτείνουμε άμεσα τη δημιουργία πρωτοκόλων για τη διενέργεια πράξεων τηλεϊατρικής, την αναλυτική καταγραφή του ιστορικού των ασθενών και των διαμηθέντων στη συνεδρία, τη χρήση μέσων επικοινωνίας που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και το απόρριτο της εξέτασης, και τέλος την άμεση νομοθετική ρύθμιση του Γενικού Πλαισίου Παροχής των Σχετικών Υπηρεσιών, χωρίς όμως εξαντλητικό τρόπο, γιατί η εξαντλητική ρύθμιση θα εμποδίσει την παρακολούθηση των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα είμαι στη συνέχεια στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση χρειαστεί.